Εκδήλωση μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χιαμπανόπουλος, διοργανώθηκε χθες στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης. Η διοργάνωση ανήκε στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία με την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Επιτροπή Μνήμης και Τιμής στο Δάσκαλο. Βασικοί εισηγητές ήταν ο Γιώργος Τσότσος, ο οποίος μίλησε για το πνευματικό του έργο και την προσφορά του, καθώς και ο κύριος Καραγιάννης, με θέμα πώς είδαν οι καλλιτέχνες ζωγραφικής και γλυπτικής στο δάσκαλο. Παράλληλα, προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ του Αργύρη Παφίλη για τον Κωνσταντίνο Χιαμπανόπουλο. Η μεγάλη μορφή, ο δάσκαλος για μας, ο προτεργάτης, ο ιδρυτής του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, αυτός που δημιούργησε τα δύο μουσεία. Εγώ είμαι ευτυχής γιατί έζησα μαζί του περισσότερα από 30 χρόνια. Από αυτόν τον άνθρωπο έμαθα πάρα πολλά. Για μένα ήταν ο πατέρας, ήταν ο αδερφός, ήταν ο φίλος. Συνταξιδεύαμε ώρες μαζί για να μιλάμε για το μουσείο. Ήταν αυτός που πραγματικά έβαλε τις βάσεις του πολιτισμού μας εδώ στην Κοζάνη και κατόρθωσε με τα δημιουργήματά του να ξεπεράσει τα όρια της Κοζάνης, τα δημιουργήματα αυτά και να καλύψουν όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω, και όλο τον κόσμο. Είναι μια προσωπικότητα πραγματικά που είναι δέσμιος και ήταν δέσμιος της ιδέας του, όπως λέμε. Ήταν αυτός ο οποίος με τα βιβλία Ιαννή, με τα συγγράμματά του, άφησε πραγματικά ίχνη και μια βαριά παρεκαταθήκη και μια βαριά κληρονομιά επίσης για μας, τους νεότερους, οι οποίοι κληρονομήσαμε αυτό το μεγάλο έργο του. Το έργο του ήταν κολοσιαίο. Επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, από τους προτεργάτες της ίδρυσής του, πρωταγωνιστής και συντονιστής και οργανωτής όλων των εκδηλώσεων επί σειρά ετών, δάσκαλος με καταπληκτικό έργο τόσο στην Ιαννή όσο και στην Κοζάνη, ήταν αυτός ο οποίος συνέλεξε, έπεισε τον κόσμο της Ιαννής, τους μαθητές, να συλλέγουν τα θράσματα, τα απομεινάρια από τα αρχαία της Ιαννής και σιγά σιγά δημιούργησε την πρώτη αρχαιολογική συλλογή και ήταν αυτός που ανέδειξε την Ιαννή. Και εξαιτίας αυτού ξεκίνησαν, θα μπορούσα να πω, και ένας καφές στην Ιαννή. Ένας άνθρωπος με φοβερή αγάπη για τον τόπο του, με αδάμαστη θέληση, με μεγάλες ικανότητες. Ένας άνθρωπος που μας άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη με το ζωντανό του παράδειγμα της φιλοτιμίας, της εργατικότητας. Ήταν ο κατεξοχήν ιδεαλιστής πραγματοποιός, ο άνθρωπος που συλλάμβανε αυτές τις καταπληκτικές ιδέες και μπορούσε και να τις πραγματοποιήσει. Το έργο του είναι πολυσχηδές, έχει γράψει 13 βιβλία. Ήταν εδώ πέρα μέσα, τον θυμόμαστε όλοι μας, επί σειρά ετών εργολάβος να χτίσει αυτό το κτίριο, να μαζέψει τα υλικά, να μαζέψει τους εργάτες, να τα συντονίσει όλα και πάνω απ' όλα ήταν ανιδιοτελής όσο κανένας άλλος. Για τον άνθρωπο Κωνσταντίνος Χιαμπανόπουλο, αλλά κυρίως για το έργο που άφησε, μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κύριος Παύλος. Το κράτος που είναι τόσα χρόνια. Γιατί εάν έχει να επιδείξει κάτι η Κοζάνη, είναι αυτό εδώ. Πού είναι το κράτος. Γενικός και ειδικός. Η Αθήνα, τα Γιάννηνα, η Σάρτιστα και άλλες πόλεις της χώρας μας. Πού είναι το κράτος. Να γιατί λοιπόν ο Κωνσταντίνος, ο Χιαμπανόπουλος, θα μένει ο μεγάλος ευεργέτης αυτής της πόλεως, αλλά και του νομού και πέρα από τα λόγια της πατρίδος μας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Ένα τραγούδι για το δάσκαλο» από τον Παναγιώτη Δημόπουλο.